Τα παραρτήματα της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, Δημοκρατικό Στρατός Ελλάδας, απευθύνουν στους εργαζόμενους σε όλον το λαό της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την απελευθέρωση της πόλης από τον Ελλάς στις 30 Οκτωβρίου 1944, αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο Ελλάς απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη παρά την απαγόρευση των Εγγλέζων. Η απελευθέρωση ήταν κορύφωμα της ηρωικής δράσης του Ελλάς στην κεντρική Μακεδονία και σε όλη τη χώρα. Ο Ελλάς έφτασε να είναι κανονικός απελευθερωτικός στρατός με δεκάδες χιλιάδες μαχητές. Απασχόλησε δεκάδες γερμανικές, ιταλικές και βουλγαρικές μεραρχίες, διεξήγαγε πολυάριθμες μάχες και συγκρούσεις με τον κατακτητή και συνέβαλε αποφασιστικά στη νίκη κατά του φασισμού. Στις τάξεις του συσπήρωσε τον αθώο της ελληνικής νεολαίας και του ελληνικού λαού. Οι μονάδες της 11ης μεραρχίας του Ελλάς μπήκαν το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου 1944 στις συνοικίες της Άνω Πόλης, του Αγίου Παύλου, Πηλαία, Σικές κλπ. Και την άλλη μέρα 30 Οκτωβρίου απελευθέρωσαν την πόλη. Η απελευθέρωση εορτάστηκε από χιλιάδες λαού. Όσες προσπάθειες και αν κάνουν οι αρνητές της ιστορίας, τα πράγματα και τα γεγονότα δεν αλλάζουν την ιστορία ότι ο Ελλάς απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα που οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί κλιμακώνονται επικίνδυνα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και με συγκρούσεις σε πολλές άλλες περιοχές, προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη οι λαοί να παλέψουν ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο κάτω από τη δικιά τους σημαία.